που λέτε μανάρια μου, οι ψυχολόγοι λένε, προσέξτε τώρα που είμαστε περιορισμένοι όλοι στο σπίτι και δεν βλέπουμε τους φίλους μας, μην αποκτήσουμε κακές συνήθειες. Σας το λέω ως θύμα, απέκτησα μια κακή συνήθεια που δεν είχα. Βλέπω ξαφνικά πολλή τηλεόραση. Βλέπω πράγματα που καταλαβαίνω γιατί, ψηλό, και πράγματα που δεν έχω ιδέα γιατί τα βλέπω. Ας πούμε, είδα στην τηλεόραση ότι η Φέη Σκορδά και η Χριστίνα Μπόμπα έχουν δυστυχώς κορονοϊό. Κορίτσια, περαστικά. Ταυτόχρονα είδα σε άλλο κανάλι ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν έχει κορονοϊό. Εγώ τώρα τι να πω. Και στα δικά σας. Να μην έχεις κορονοϊό. Αλλά μου πεις αν δεν έχεις κορονοϊό, πώς θα έχεις και νούμερα. Είναι και τηλεστάρ. Τέλος πάντων, βρείτε τα. Βλέπεις όμως πράγματα τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Π.χ. είδαμε όλοι το Παρασκευοσάββατο που αδειάσαν τα σούπερ μάρκετ και όλοι βρίζαμε ποιοι είναι αυτοί οι κανίβαλοι, ποιοι είναι αυτοί οι άθλοι τύποι που πάνε και παίρνουν όλα τα κολόχαρτα. Χώρια γιατί τα παίρνουν όλα τα κολόχαρτα. Παρακάτω σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, και κάθομαι να δω από το Σάββατο, από τη Δευτέρα το πρωί, τι θα γίνει. Βλέπω λοιπόν ζωντανή σύνδεση. Άδωνης Γεωργιάδης λέει για τα σούπερ μάρκετ. Είναι λοιπόν σε ένα σούπερ μάρκετ ο Άδωνης και λέει: δείτε εδώ, όλα τα ράφια είναι γεμάτα. Ήταν 7.30 ώρα το πρωί, δεν είχε ανοίξει. Και για να πει ότι τα ράφια είναι γεμάτα, λοιπόν, ποιος θα τα ψώνιζε Κυριακή βράδυ νυχτερίδες. Τέλος πάντων, ήταν γεμάτα, αλήθεια έλεγε. Και επίσης είπε ότι θα μπει τάξη, λέει, για να μην γίνεται συνωστισμός και θα μαζεύονται. Οι πελάτες θα είναι ένας πελάτης κάθε 10 τετραγωνικά. Για να το επικοινωνήσει τώρα αυτό σε εμάς τους ηλίθιους, μάζεψε σε 1,5 τετραγωνικό 10-12 κάμερες, βάλτε μέσα τους μπούμαν, βάλτε μέσα τους ρεπόρτερ, όλοι αυτοί μαζί. Και βέβαια θα μου πεις γιατί το κάνανε αυτό, είναι τίποτα ψώνια. Όχι, το κάνανε γιατί εμείς είμαστε ηλίθιοι και σου λέει: να, το βλέπεις αυτό. Αυτό να μην το κάνεις. Το κάνω εγώ μόνο. Εμείς να γλιτώσουμε, θα πεθάνει ο Άδωνης για παράδειγμα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή εκεί που κουβέντιαζε και μίλαγε με τους δημοσιογράφους, άνοιξε το μαγαζί και το καταλάβουμε αυτό γιατί μπήκανε πολίτες. Και ένας πολίτης έτρεξε μόλις είδε τον Άδωνη με πολύ χαρά να τον χαιρετήσει έτσι, με χειραψία. Το κυρίαρχο για μένα αυτή τη στιγμή, το κυρίαρχο, χαιρετισμός εδώ βλέπετε με τον υπουργό. Εκεί λοιπόν μόλις κάνανε αγκώνα, είδαμε ότι αυτός που πήγε να τον χαιρετήσει φορούσε κόκκινο μπουφάν. Μετά από λίγο μπήκαν πολλοί, έφυγε ο Άδωνης στην κοπάνηση γιατί σου λέει να κολλήσω κορονοϊό, αλλά όχι από την πλέμπα, άμα να κολλήσω από ένα δημοσιογράφο σε ζωντανή σύνδεση. Και γίνεται λοιπόν το ντου και πάει ένας τύπος και αδειάζει σχεδόν όλο το ράφι με τα αντισηπτικά. Ποιος ήταν αυτός ο τύπος? Γίνεται. Δεν έχουμε, κοιτάξτε δεν τι έγινε στα αντισηπτικά. Μόλις άνοιξε το σούπερ μάρκετ, εξαφανίστηκαν όλα με τη μία. Γιατί παίρνετε τόσα πολλά? Παίρνουμε τόσα πολλά γιατί δεν γίνεται. Αυτός. Ο ίδιος. Με το κόκκινο μπουφάν. Αυτός που πήγε όλο θαυμασμό να χαιρετήσει με χειραψία τον Άδωνη, μετά πήρε όλα τα αντισηπτικά γιατί φοβάται τον κορονοϊό. Εγώ λέω, μάλλον τον ψηφίζει. Εσείς τι λέτε? Δεν τα πήρα όλα. Πόσα πήρα? 10. Πόσα είναι? 10. 10. Εσείς πήρατε τα πάντα. Όχι, ρε, δεν πειράζει. Εντάξει τώρα. Εντάξει. Σίγουρα, ναι. Το ίδιο λέω και εγώ. Από ευγένεια λέω μάλλον. Τέλος πάντων, ο Άδωνης Άδωνης είναι. Την άλλη μέρα ξαναβγήκε σε άλλο. Πώς το λένε, άλλο σούπερ μάρκετ με μάσκα. Γιατί τον κράξανε. Τέλος πάντων, να τον ενημερώσει κάποιος ότι όταν είσαι νούμερο, όταν φοράς μάσκα, απλώς είσαι νούμερο με μάσκα. Δεν αλλάζει κάτι. Εμένα το θέμα μου πάντως δεν είναι αυτός, είναι ο Κυριάκος. Κυριάκο! Είσαι κεφάλαιο για τη χώρα. Είσαι ο ηγέτης που θα στηριχτούμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ήταν διάγγελμα αυτό? Να μου βγεις σαν τον Αντώνη Σαμαρά να λες υπάρχει εχθρός και είναι αόρατος. Αυτά τα έλεγε ο Σαμαράς που ήταν λίγο. Μιλούσε με τον Θεό, αν θυμάσαι, κάθε δύο ώρες. Ο Σαμαράς έχει άλλα. Φαντάζεται για τον εαυτό του. Ο Σαμαράς μάθαινε ότι έγινε σεισμός στη Ζάκυνθο και νόμιζε ότι έγινε επειδή έκλασε αυτό στην Καλαμάτα. Τώρα, εσύ Κυριακό, έχεις αστική παιδεία. Είσαι λεπτός. Έχεις τρόπους. Είσαι μορφωμένο παιδί. Δεν είσαι για τέτοια πράγματα. Εσύ, Κυριακό μου, να κάνεις βιντεάκια χαρούμενα, θετικά. Ας πούμε, βγες με μια ρακέτα του τένις και κάνει ένα μπαλάκι σε σχήμα κορονοϊού. Τακ! Κάρφω στον κορονοϊό. Πάρε μια μπάλα του μπάσκετ σε σχήμα κορονοϊού. Κάρφω έτσι στο καλάθι. Δείξε μας τέτοια. Μίλα στα παιδιά. Πες ένα ανέκδοτο. Πες ότι ο κορονοϊός είναι κάτι μικρούλια και εμείς θα τα κάνουμε ντά. Να, κακό κορονοϊάκι. Ρίξε ένα φιλάλε γκράντε. Γιατί γελάτε κορονοϊάκια? Γι' αυτά είσαι, ρε, Κυριακό. Στα δύσκολα κολώνεις. Πάλι δεν έκλεισες τις εκκλησίες. Αυτά είχαμε πει. Μιλήσαμε, Κυριάκο, ή δεν μιλήσαμε στο τηλέφωνο προχθές? Μιλήσαμε. Μου είπες θα τις κλείσεις γιατί είναι επικίνδυνο να μαζεύονται οι άνθρωποι σε κλειστό χώρο. Δεν τις έκλεισες. Τι είπες? Θα είναι λες ανοιχτές, να πηγαίνει ο καθένας να προσεύχεται κατά μόνας. Τι κατά μόνας? Κατά μόνας προσεύχοντων. Έχεις δει να μαζεύονται τρεις να πούν μια προσευχή, να μοιράσουν το κείμενο? Και 100 άτομα να είναι κατά μόνας. Ο καθένας λέει τα δικά του, να πιάσει τον τζόκερ. Το ίδιο λένε όλοι. Αλλά είναι το δικό του τζόκερ. Τι είναι αυτό το κατά μόνας, ρε Κυριάκο? Είναι σοβαρή απόφαση αυτή? Έλεος. Αυτό δηλαδή είναι λίγο πιο γελίο από το χειροκρότημα για τους γιατρούς. Τι χειροκροτάς? Αυτός που δεν απέλυσες. Έλα συγκρατήσου λίγο. Τι είναι το καταμόνας? Σε παρακαλώ, εδώ στη γειτονιά οι μισοί κάνουν σεξ καταμόνας. Και άμα τους ρωτήσεις πηδάτε σου λένε πολύ.